Το Σωματείο Επιστημού, καλύτερα εργατικά σωματεία σήμερα, αλλά και όλο το χανιώτικο λαό, εδώ έξω από την περιφέρεια, ώστε να απαιτήσουμε να πάρθουν τώρα άμεσα μέτρα προστασίας ανθρώπινης ζωής. Το Σάββατο το πρωί στις 17 του μήνα, τρεις συναδελφοί μας, τρία νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στον άσφαλτο, με τη μία μας συναδέλφισσα να παλεύει για τη ζωή της στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ για να κάνουμε ξεκάθαρο παντού ότι οι συνάδελφοί μας δεν έχασαν τη ζωή τους λόγω της κακιάς της ώρας ή της άτυχης στιγμής, όπως λένε μερικοί, αλλά γυρνούσαν σπίτι τους ύστερα από 21 ώρες δουλειάς σε γνωστό κέντρο δεξιώσεων. Για εμάς το δυστύχημα είναι ξεκάθαρο εργατικό και έχει ξεκάθαρο επέτειο που δεν είναι άλλος από την κυβέρνηση αλλά και όλες τις προηγούμενες που διαχρονικά έχουν θεσμοθετήσει νόμους που ξεχυλώνουν το ωράριο εργασίας, καταστρατηγούν τα ρεπό, προωθούν την αδήλωτη ανασφάλιση εργασία και υποβαθμίζουν τις συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια στιγμή που από άκρη σ' άκρη στον νομό χτίζονται κάθε χρόνο τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες με κρατικές επιδοτήσεις, οι συνθήκες στον κλάδο είναι απαράδεκτες. Το Σωματείο ήδη τον τελευταίο χρόνο έχει δεχθεί δεκάδες καταγγελίες για εργατικά ατυχήματα εξαιτίας των ατελείωτων ωρών εργασίας, δίχως διάλειμμα ή εξαιτίας ελλειπή και απαρχαιωμένου εξοπλισμού που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων. Δεν γίνεται λοιπόν να κάνουμε λόγο συνεχώς για ατομική ευθύνη όταν ένας νέος σήμερα καλείται να δουλέψει 13 και 14 ώρες συνεχόμενα για να τα βγάλει πέρα. Δεν γίνεται να κάνουμε λόγο για ατομική ευθύνη του καθενός όταν λόγω του τεράστιου κύματος ακρίβειας που τσακίζει το λαό ο μήνας φτάνει 15 και ο μισθός έχει ξανεμιστεί. Ούτε γίνεται να ρίχνουμε συνεχώς και αποκλειστικά το φταίξιμο στην οτροπία των οδηγών στην Κρήτη την ίδια ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι παίζουν καθημερινά τη ζωή τους κοροναγράμματα σε έναν δρόμο που δεν πληρεί κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας εδώ και 50 χρόνια. Βρισκόμαστε σε έναν νομό που το θαύμα του τουρισμού έχει σπάσει ρεκόρ κερδοφορίας κάθε χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή ο βόρειος οδικός άξονας που ενώνει απ' άκρη σ' άκρη αυτό το νησί παραμένει σε άθλια κατάσταση. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές δεν έχουν πάρει μέτρα τόσα χρόνια για τον εξυγχρονισμό του οδικού δικτύου? Μήπως γιατί δεν πληρεί τα κριτήρια για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομήλων? Εμείς αυτό λέμε. Την ίδια στιγμή που η κατάσταση των απαραίτητων υποδομών μπαίνει στο ζύγικο στους ωφέλους με κριτήρια τα κέρδη των λίγων, οι νεκροί φτάνουν τους 40 για φέτος μόνο. Εμείς λέμε φτάνει πια. Δεν θα θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας εξαιτίας των άθλων συνθηκών εργασίας. Είναι η ώρα η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Το ατύχημα να θεωρηθεί άμεσα εργατικό και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και να διαβρεθούν κάτω από ποιες συνθήκες δούλευαν οι εργαζόμενοι με βάση και το σχετικό υπόμνημα που έχουμε καταθέσει στην επιθεώρηση εργασίας. Να πάρθουν από την περιφέρεια άμεσα μέτρα για την οδική ασφάλεια τόσο στο ΒΟΑΚ όσο και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, όχι με παλώματα και κολονάκια όπως λένε μερικοί στον 21ο αιώνα, αλλά με ουσιαστική αναβάθμιση δρόμου. Άμεσα να εγκατασταθεί φωτισμός, μπάρες, σήμανση σε επικίνδυνα σημεία, διαπλάτηση όπου χρειάζεται με προτεραιότητα την οδική ασφάλεια και όχι το κέρδος. Να τηρείται παντού το πενθήμερο οχτάωρο με δύο συνεχόμενα ρεπό και να εφαρμοστεί παντού στον επιστημισμό η συλλογική σύμβαση εργασίας. Το Σωματείο θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να δικαιωθεί η μνήμη των συναδέλφων αλλά και των οικογενειών τους, αλλά και για να μην ξαναθρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας από εργατικά ατυχήματα. Συνεχίζουμε τον αγώνα.